Καλησπερούδια, καλώς ορίσατε πάλι στο κανάλι μου. Όπως βλέπετε σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί ήρθε ένα πακέτο που περίμενα πολλές μέρες, που το ανυπομονούσα. Ένα πακέτο με υπέροχα ρούχα. Οπότε έχουμε clothing haul που είχαμε καιρό να κάνουμε και δεν είχαμε κάνει και ένα αποκλειστικό clothing haul. Όμως από εδώ και πέρα εύχομαι, δεν υπόσχομαι, να έχουμε κάθε μήνα. Εύχομαι. Και για το καλό μου και γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν. Οπότε, σήμερα το βίντεο αυτό είναι σε συνεργασία με μία εταιρεία πολύ special που δεν είχα υπόψη μου, η οποία λέγεται Blooming Jelly. Αυτά εδώ πέρα είναι, αυτό εδώ, είναι η συσκευασία με την οποία έχετε το κάθε κομμάτι πάρα πολύ προσεγμένα και αεροστεγώς κλεισμένα. Για να φτάσουν 100% σίγουρα με ασφάλεια στα χέρια σου. Αυτή λοιπόν η εταιρεία έχει και μπικίνι και μαγιολόσωμα για όλους τους τύπους σώματος, έχει και ωραία αέρινα φορεματάκια και πιο ανοιξιάτικα μπορείς να βρεις. Όμως το κύριο μέρος της είναι τα πολύ ιδιαίτερα μπλουζάκια. Μπλουζάκια καθημερινά, μπλουζάκια έτσι πιο μαμαδίστικα, πιο... θα τα δείτε πόσο πιο είναι. Είναι χαρακτηριστικά θα έλεγα και πάρα πολύ άνετα και μάλιστα είναι πολύ κοντά σε αυτά τα ρούχα που έχω τώρα τελευταία ανάγκη. Έχω ανάγκη πραγματικά από ρούχα εύκολα, καθημερινά, που να μην σκέφτομαι «Α, τώρα θα μου βγει το στήθος έξω, θα φάνει το στήθος μου», «Α, που τα μπράτσα μου πάχυναν», «Α, που δεν ξέρω κι εγώ τι». Έχει κομμάτια που τα φοράς πάρα πολύ εύκολα, χωρίς πολλή σκέψη, πολύ εύκολα, είναι πολύ ιδιαίτερα και βγαίνεις από το σπίτι σου. Αυτό είχα ανάγκη πραγματικά και θα δεις ακριβώς τι εννοώ τώρα. Πάμε να τα δούμε! Αρχικά έχω φορέσει ένα τζινάκι, το οποίο μπορείς και αυτό να το βρεις στο κουτάκι της περιγραφής μαζί με το μπλουζάκι που φοράω. Για κάτι πιο βασικό και casual μαζί με σνικεράκι. Και πάμε να βάλουμε τα μπλουζάκια. Πρώτο κομμάτι και πιο αγαπημένο μου είναι αυτό εδώ το μπλουζάκι, το οποίο είναι πολύ casual, παρόλο που έχει και τσαχπινιά του τη λεοπάρ. Μπορείς δηλαδή να το φορέσεις με ένα κολάν και με ένα τζίν έτσι χύμα, όμως αν θες να το κάνεις πιο ιδιαίτερο, φυσικά μπορείς και να το βρακώσεις όλο μέσα. Τώρα το έχω σφίξει το τζίν μου εντελώς. Δηλαδή να είναι κάπως έτσι. Ή διαφορετικά μπορείς να το αφήσεις έτσι και να βάλεις ένα κομμάτι μέσα, πιο σπορτίδικο, πιο γιο. Ή διαφορετικά και πιο αγαπημένα μου για μένα, ο τρόπος είναι αυτός. Δεν είναι το ιδανικό μπλουζάκι για μια νέα μαμά, χωρίς να φαίνονται πολλά, αλλά να είναι και σεξι, αλλά να είναι και ιδιαίτερο, να είναι και νεανικό, να είναι όλα. Εγώ το έχω λατρέψει αυτό το μπλουζάκι, να ξέρεις. Επόμενο πάρα πολύ ιδιαίτερο και αγαπημένο είναι αυτό εδώ το μπλουζάκι, το οποίο το βλέπεις έτσι φαρδία, επίτηδες τα ήθελα έτσι μεγάλα και τα πήρα medium, αντί για small, και γιατί νιώθω πιο, πώς να το πω, είμαι λίγο σε mood έτσι πιο χαλαρό. Δηλαδή θέλω να βάλω το τζιν μου και το κολάν μου και τίποτα παραπάνω. Οπότε έτσι με βοηθάει καλύτερα στο στυλ που θέλω να πετύχω. Και μπορείς να το βάλεις και φυσικά και κάπως έτσι και να το ζώσεις, όπως είπαμε, δηλαδή να το βάλεις μέσα στο παντελόνι. Αυτό εδώ το σχέδιο με τα πολύχρωμα έτσι λίγο πιο smoky είναι τελευταία λέξη της μόδας φέτος το καλοκαίρι, θα φορεθεί πάρα πολύ μέχρι και σε μακιγιάζ, και τα μπικίνι φέτος θα είναι το 80% έτσι, να ξέρεις.
επειδή έχω κάνει ήδη την έρευνά μου για το καλοκαίρι και έχει και μια σαχπινιά εδώ ακόμα στην πλάτη. Πάρα πολύ μαλακούλικο το ύφασμα και ωραίο, δεν χρειάζεται σιδέρωμα πολύ, για μένα που δεν σιδερώνω. Πώς σου φαίνεται? Ένα μπλουζάκι, εγώ θα το φορούσα και έτσι σκέτο και απλό. Είναι αυτό εδώ που λέει mom mode, είναι για όταν είσαι σε αυτή τη φάση, κατάλαβες, που το βάζεις την τσινιά σου και έξω την πόρτα και μπορείς άνετα να παίξεις με το παιδί σου και να είσαι δραστήρια χωρίς να σκέφτεσαι τίποτα. Και πάλι είναι αρκετά μοντέρνο, μπορείς να το προσαρμόσεις στο δικό σου στυλ με τους τρεις τρόπους που σου έδειξα. Εγώ τώρα αυτό θα το βάζα έτσι, να σου πω, ή το πολύ έτσι, εδώ. Είναι όλα το ίδιο ύφασμα, απλώς αλλάζει το χρώμα. Τι λες? Δηλαδή δεν έχει κάποια διαφορετική υφή το ύφασμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μπορείς να βάλεις ένα ζακετάκι, μπορείς να βάλεις ένα jacket jean, μπορείς να το βάλεις και με ένα γουνάκι το χειμώνα, με το σνίκερ σου, με μια γοβίτσα, με το μποτάκι σου, ανάλογα το στυλ που θέλεις να πετύχεις. Μέχρι και με δερμάτινο μπουφάν, όχι μπουφάν, δερμάτινο jacket μπαίνει, θεωρώ. Φαντάζομαι με μαύρο δερμάτινο jacket. Και ανάλογα και το μακιγιά σου και το και τα αξεσουάρ που θα χρησιμοποιήσεις, μπορείς να μετατρέψεις το outfit σου όπως ακριβώς γουστάρεις. Ορίστε, αυτό εδώ τώρα σου λέει, είμαι μαμά, αλλά είμαι και σεξ. Και τέλος, νομίζω ότι σε αυτό το σπίτι αυτή η μπλούζα με χαρακτηρίζει, γιατί έχει εδώ την τάμα. Queen, και σου λέει, εγώ είμαι η βασίλισσα του σπιτιού, είμαι η μόνη γυναίκα εδώ. Οπότε, αυτό μου βγήκε λίγο μεγάλο, έτσι πολύ μακρύ, αλλά θα το ζώσω. Και έτοιμο, πώς σου φαίνεται. Επίσης, ένας άλλος λόγος που μου αρέσουν αυτά τα μπλουζάκια είναι γιατί και άλλες περιόδους που μπορεί να μην αισθάνεσαι τόσο καλά με το πες ότι παχαίνω, ρε παιδί μου, πες ότι φουσκώνει η κοιλιά μου κάποια στιγμή. Λέμε τώρα, μην το φαίνεται, λέμε τώρα, θα με βοηθήσει, ρε παιδί μου, δεν θα είναι από τα ρούχα που θα τα βάλω στην άκρη γιατί δεν μου κάνουν πια. Θα αισθάνομαι άνετα ακόμα μέσα σε αυτά τα ρούχα. Οπότε λοιπόν, καμιά φορά ψωνίζουμε, ξέρεις, πολύ μπαμ και ιδιαίτερα σχέδια ρούχων και πάει λέγοντας και μετά δεν ταιριάζουν με την καθημερινότητά μας, αλλάζουν, ας πούμε, εγώ όλα μου τα ρούχα είναι λίγο ιδιαίτερα κάπως περίεργα τα σχέδιά τους που δεν μπορείς να τα βάλεις άνετα κάθε μέρα. Γιατί πλέον η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει από το τύπο αγόρασα αυτά τα ρούχα και είχα ανάγκη από το απλό, από το απλό σχέδιο ρούχων, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, το t-shirt, το είχα ανάγκη στην ντουλάπα μου και δεν το είχα. Όπως σας είπα ότι θέλω να ψωνίσω καθημερινά ρούχα, δεν ξέρω αν το είδατε σε προηγούμενο βίντεο, που θα πάρω κι άλλα, γι' αυτό σας λέω ότι θα έρθουν κι άλλα haul. Αλλά νομίζω ότι η φάση μου και οι περισσότερες είστε και μαμάδες, άρα και η φάση σας λογικά, είναι έτσι κάτι το πιο casual, μοντέρνο, sexy, αλλά που να το φοράς με άνεση,
Κατάλαβες, να μην το σκέφτεσαι πολύ, να μην σου τρώει πολύ χρόνο να το συνδυάσεις, να μην λες «Ω, που πετάει τη κοιλιά μου», «Ω, που θα σκύψω και θα έτσι», «Ω, που θα σκύψω και θα αλλιώς». Γιατί όπως και να το κάνεις, κυνηγάμε τα μικράκια. Αυτά. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με μαμάδες. Θεωρώ ότι είναι αρκετά νεανικά σχέδια. Και θα σας τα πρότεινα να πάτε να τα δοκιμάσετε ή να ρίξετε μία ματιά κάτω στο κουτάκι της περιγραφής. Θα σας έχω τα link και το site της εταιρείας αυτής της Blooming Jelly, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο που μου έστειλε. Πάρα πολύ. Με έκανε πολύ χαρούμενη. Αυτά κορίτσια μου, γλυκά. Εύχομαι να σας άρεσε, να το βρήκατε έτσι, να σας κράτησα όμορφη συντροφιά. Περιμένω τις εντυπώσεις σας στα σχόλια. Ρίξτε και τη ματιά σας στο site, γιατί σίγουρα θα βρείτε κάτι που θα σας αρέσει και είναι πάρα πολύ οικονομικά. Αυτή την περίοδο υπάρχει πολύ μεγάλη έκπτωση, παιδιά. Πολύ μεγάλη έκπτωση. Όπως τα περισσότερα καταστήματα, λόγω της κατάστασης. Και είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί έρχεται καλοκαιράκι και ναι, την άνοιξη τη χάσαμε, το καλοκαίρι όμως μην το χάσουμε κι αυτό και ας μην έχουμε και πολύ τουρισμό, τουλάχιστον να το απολαύσουμε εμείς στην Ελλάδα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα. Για όσους μου στέλνετε μηνύματα, δεν σας ξεχνάω, ανεβάζω κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 3 φορές την εβδομάδα. Για ένα κανάλι είναι πάρα πολύ καλά, θεωρώ. Μου λείπετε και εμένα, αλλά προσπαθώ να είμαι εντάξει με όλα, όχι μόνο με το κανάλι μου. Οπότε προσπαθώ να τα ζυγίζω και πιστεύω ότι αυτό θέλετε κι εσείς για μένα, να τα φέρνω όλα βόλτα και να μην λείπω από κάπου αλλού. Μην ξεχάσετε να κάνετε και την εγγραφούλα σας. Μου είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά να σας έχω στην παρέα μου, αλλά και θα με βοηθήσετε εξίσου πάρα πολύ. Και στο Instagram σας περιμένω για μια πιο άμεση επαφή. Ευχαριστώ και πάλι, φιλάκια πολλά!